Ακούτε την εκπομπή «Το χαμόγελο του Θεού». Απλοί άνθρωποι, στήλη της Εκκλησίας. Διαβάζει η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλβελάκη μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Πανουσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου πατρός Ιωάννη Κωστόφ. Ένας γιατρός μπαίνει βιαστικό στο νοσοκομείο αφού τον κάλεσαν για μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Απάντησε το συντομότερο δυνατόν, άλλαξε ρούχα και πήγε κατευθείαν στην αίθουσα του χειρουργείου. Πηγαίνοντας προς το χειρουργείο, βρήκε τον πατέρα του παιδιού το οποίο θα χειρουργούσε στην αίθουσα αναμονής. Εκείνος μόλις είδε τον γιατρό του φώναξε: «Γιατί έκανες το σύνορα να έρθεις? Δεν ξέρεις ότι η ζωή του παιδιού μου είναι σε κίνδυνο? Δεν έχεις καμία αίσθηση ευθύνης?» Ο γιατρός χαμογέλασε και είπε: «Συγγνώμη που δεν ήμουν στο νοσοκομείο, αλλά ήρθα όσο μπορούσα πιο γρήγορα, αμέσως το ανακάλυψαν. Και τώρα ηρεμήστε για να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου». «Να ηρεμήσω? Αν ήταν ο γιος σας τώρα σε εκείνο το δωμάτιο θα ηρεμούσατε? Αν ο γιος σας πέθαινε τώρα τι θα κάνατε?» είπε ο πατέρας οργισμένος. Ο γιατρός χαμογέλασε πάλι και είπε: «Θα σας έλεγα ότι από τη σκόνη ερχόμαστε και στη σκόνη καταλήγουμε. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Προσευχηθείτε και θα κάνουμε το καλύτερο με τη βοήθεια του Θεού. Αφήνουμε συμβουλές όταν δεν μας αφορά κάτι είναι εύκολο», μουρμούρισε ο πατέρας. Το χειρουργείο πήρε κάποιες ώρες. Μετά από αυτό, ο γιατρός βγήκε χαρούμενος: «Δόξα τω Θεώ, ο γιος σας σώθηκε». Και χωρίς να περιμένει απάντηση από τον πατέρα, συνέχισε να περπατάει στο διάδρομο. «Αν έχετε κάποια ερώτηση, ρωτήστε τι νοσοκόμα». «Γιατί είναι τόσο αλαζόνας? Δεν μπορούσε να περιμένει λίγα λεπτά να τον ρωτήσω για την κατάσταση του γιού μου?» ρώτησε τη νοσοκόμα λίγα λεπτά αφού του έφυγε ο γιατρός. Η νοσοκόμα απάντησε με δάκρυα στα μάτια: Ο γιος του πέθανε χτες σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όταν τον καλέσαμε για το γιο σας, ήταν στην κηδεία. Και τώρα που σώθηκε ο γιος σας, έφυγε τρέχοντας για να ολοκληρωθεί η κηδεία». Κάπου κοντά στο Πολυτεχνείο ήταν ένας ηλικιωμένος που πουλούσε σπίρτα, σχεδόν ζητιάνος. Ο γιατρός αγαπητός Περίδης τον συμπόνεσε πολύ. Όταν πέθανε, του έκανε την κηδεία. Στα 3 χρόνια που έγινε η εκταφή του, δεν είχαν πού να βάλουν τα οστά του. Τα πήρε αυτός σε ένα κυβότιο, τα πήγε στην πατρίδα του, τη Σίμη Δωδεκανήσου, και
τα έβαλε στον τάφο των γονέων του. Έτσι, η αγάπη του γιατρού ξεπερνούσε και το θάνατο. Σε μια συνοικία του Πειραιά κατοικούσε ένας σημαίνος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όσο ήταν γερός και πρόσφερε σε αυτό υπηρεσίες, ήταν ο σύντροφος και ο συναγωνιστής. Όταν όμως αρρώστησε από φυματίωση, οι σύντροφοι τον εγκατέλειψαν. Οι συναγωνιστές τον λησμόνησαν. Μάταια περίμενε ο φτωχός να τον βοηθήσουν οι κόκκινοι προστάτες των αδυνάτων. Πόση μεταμέλεια θα αισθάνθηκε, διότι είχε θυσιαστεί για μια ιδεολογία τόσο αχάριστη. Το δράμα του όμως πληροφορήθηκαν μερικοί χριστιανοί της συνοικίας του. Εργαζόμενοι άνθρωποι και αυτοί συμπόνεσαν. Με πολλή διάκριση τον επισκέφτηκαν και τον παρηγόρησαν. Αλλά δεν σταμάτησαν έως εδώ. Έπρεπε να φέρουν γιατρό. Ποιον άλλον. Έσπευσαν στον μέγα φιλάνθρωπο των Αθηνών, τον Δημήτριο Χαροκόπο. Του περιέγραψαν την κατάσταση του αρρώστου και εκείνος, χωρίς χρονοτριβή, κατέβηκε στον Πειραιά και πήγε στο φτωχικό του φλεγόμενο από τον πυρετό ανθρώπου για να τον δροσίσει. Διαπίστωσε ότι είχε επίγουσα ανάγκη νοσοκομιακής περιθάλψεως. Φρόντισε δραστήρια και κατόρθωσε να τον εισαγάγει στο Σωτηρία, πράγμα αρκετά δύσκολο τότε. Αλλά δεν τον εγκατέλειψε εκεί, στη φροντίδα των άλλων. Τον επισκεπτόταν συχνά και παρακολουθούσε την εξέλιξη της ασθενίας του. Και όχι μόνο, αλλά τον ενίσχυσε και οικονομικά, μέχρι ότου αποθεραπευμένος επανήλθε στους κόλπους της οικογένειάς του. Αυτά τα αποκάλυψε ο ίδιος ο ευεργετηθής σε έναν κύκλο χριστιανών και φώναξε: «Έπειτα από αυτά, πώς να μην είμαι χριστιανός, κύριε μου?» Ή έτσι να μάθαμε κι εμείς, διότι ο γιατρός τα απέκρυπτε επιμελώς. Το ακόλουθο περιστατικό δεν είναι από τον Ορθόδοξο χώρο, αλλά το αναφέρουμε για να τονίσουμε την επίδραση του χριστιανικού παραδείγματος. Φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει ένα Ορθόδοξο πρότυπο. Ένας γιατρός στην Κίνα ανέγειρε ένα αξιόλογο νοσοκομείο ύστερα από πολύχρονους κόπους και αυτοθυσίες. Όταν η κομμουνιστική πτέρυγα της εθνικιστικής στρατιάς προχώρησε ακατάσχετα προς βοράν, λαφυραγώγησε το νοσοκομείο του και άφησαν μόνο το σκελετό. Εργασία πολλών χρόνων χάθηκε με ένα πλήγμα. Δεν είναι εύκολο να το συγχωρήσει κανένας αυτό. Απτόητος ο γιατρός ακολούθησε τη στρατιά και περίθαλψε τους ασθενείς και τραυματίες της. Όταν ο στρατηγός Τσάνγκ Καϊσέκ, διοικητής της στρατιάς, το είδε αυτό, ρώτησε τη σύζυγό του: «Τι αναγκάζει τον ξένο αυτό γιατρό να περιποιείται τους ασθενείς και τραυματίες αυτούς που οι ίδιοι κατέστρεψαν το νοσοκομείο του?» Η σύζυγός του, που ήταν χριστιανή, απάντησε: «Είναι ο χριστιανισμός». Τότε ο στρατηγός Τσάνγκ απάντησε: «Τότε πρέπει να γίνω και εγώ χριστιανός». Αυτό ήταν μία από τις τρεις επιδράσεις που ανάγκασαν τον στρατηγό, τον πρόεδρο της Κίνας κατόπιν, να αποφασίσει να γίνει χριστιανός σε εποχή κατά την οποία το αντιχριστιανικό ρεύμα διέτρεχε την Κίνα κατάσχετα. Νοσηλευτές. Λέει η Αθανασία Νέστορ, αναπληρώτρια καθηγήτρια νοσηλευτικής: «Παρασκευή Ζαγάκου. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Είχε προϊσταμένη μία σκληρή γυναίκα, δηλωμένη άθεη, σε ένα από τα βαρύτερα τμήματα του νοσοκομείου και επέφερε τα πάνδυνα. Μα πρέπει, Παρασκευή, να πας στη διευθύνουσα», της έλεγαν οι άλλες αδελφές, και αυτή χαμογελούσε και απαντούσε: «Είναι καλή προϊσταμένη. Έχει καλή καρδιά». Μούλιασε και γούβιασε η Παρασκευή με την αγάπη της, την πέτρα της καρδιάς της προϊσταμένης, και άνθησε. Αργότερα έγινε χριστιανή με συνέστηση και την αγαπούσε πολύ. Λέει η ίδια:
1η Ιουλίου 1940, σε μια λαμπρή εκδήλωση στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα προς τιμήν της νοσοκόμας Ιουλίας Παπαδοπούλου, εκφράζει την ευαρέσκεια του αντικαρκυνικού νοσοκομείου, την οποία υπογράφει ο ακαδημαϊκός καθηγητής της ιατρικής Αριστοτέλης Κούζης. «Για την επιδειχθήσα πολύ φιλάνθρωπη συμπεριφορά σας κατά την περίθαλψη της απόρου ανιάτου καρκινοπαθούς Λουκίας Πάνου και τη χριστιανική αφοσίωση με την οποία εκτελέσατε το καθήκον σας, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας συγχαίροντας γι' αυτό». Σημειωτέων. Την ασθενή αυτή περιμάζεψε κοντά της, διότι ήταν εγκαταλελειμμένη στην εξώπορτα του αντικαρκυνικού. Περιποιήθηκε τις κουλιασμένες και πυροροούσες πληγές της, χιλιοπαρακάλεσε τη διοίκηση του νοσοκομείου να τη δεχθεί, υποσχόμενη ότι θα την αναλάβει μόνη της, διότι κανείς δεν μπορούσε να την πλησιάσει από τη δυσοσμία. Η Ιουλία όμως μπόρεσε και ας ήταν μόλις 20 χρονών. Ακόμα, πόσα θα είχε ακούσει το πυκνό σκοτάδι της νύχτας. Όλα της τα χρόνια υπηρέτησε ως νυχτερινή στο νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πολλά θαύματα επιστροφής ψυχών εις Χριστόν επετέλεσε η Θεία Χάρις για τις αημνείς του. Ας περιοριστούμε σε ένα περιστατικό. Πρώτες πρωινές ώρες. Η αείμνηστος Ελένη Καυκά προσφέρει ένα γιαουρτάκι στον άρρωστο για να δώσει φάρμακα στη συνέχεια. Ο άρρωστος θεωρεί το κουταλάκι κατάλληλο και το πετά. Η Ελένη το παίρνει από το δάπεδο και του φέρνει άλλο καθαρό. Ο άρρωστος όμως τώρα πετά πάνω της και το γιαούρτι. Η Ελένη, χωρίς να πει μία λέξη, μαζεύει το κεσεδάκι, απομακρύνεται από το θάλαμο, για να επιστρέψει σε λίγο με καθαρή στολή και τον παρακαλεί θερμά να φάει το γιαούρτι. Και ο άρρωστος με θαυμασμό της λέει: «Αδελφοί, σας συγχαίρω. Ό,τι με συμβουλεύατε τις προηγούμενες μέρες είναι βιώματά σας. Σας έκανα δοκιμή». Κορίνα Ιντρές, η νοσηλεύτρια του Βουνού και της Στάνης που καταγόταν από το Μεσολόγγι και υπηρέτησε ως εθελόντρια αδελφή στον πόλεμο του 40 και έπειτα νοσοκόμος στα ψηλά βουνά της Βρετανίας, ήταν, όπως τη χαρακτήριζε κάποιος, το μανάλι της εκκλησίας που δεν ψάλλει, δεν διαβάζει, αλλά θέγγει με την παρουσία του. Αναφέρει ο πατέρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: «Θα τελειώσω με την αφήγηση ενός συγκλονιστικού περιστατικού. Το έχω αναφέρει και παλιότερα σε μια άλλη μου ομιλία και από άλλη αφορμή. Αλλά θα το επαναλάβω διότι σήμερα είναι πολύ επίκαιρο. Τη γνώση αυτού του περιστατικού την οφείλω στον ευλαβέστατο ιερέα πατέρα Θυσία Κυπριώτη, εφημέριο του Εθνικού Ιδρύματος Αναπήρων στα Νέα Λιώσια. Πιστεύω ότι πολλοί θα τον γνωρίζετε. Ο ιερέας αυτός, λόγω βαρυτά του ατυχήματος, νοσηλεύτηκε πάνω από ένα χρόνο στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού πριν από 25 χρόνια περίπου. Όταν τελικά συνήλθε, με ρηγή αναπηρία του έμεινε διαβίου και μπορούσε να λειτουργεί, δεν επανήλθε στην προηγούμενη ενορία του στην Κέρκυρα, αλλά αποφάσισε να μείνει οριστικά κοντά στους φίλους και συναδέλφους του, τους αναπήρους. Όταν λοιπόν ο πάτερ Θησέας νοσηλευόταν, στον ίδιο θάλαμο με αυτόν υπήρχαν και άλλοι 9 ασθενείς. Ένας από αυτούς ήταν όχι απλά δίστροπος, αλλά θηρίο,
Βρισιές, φωνές, θυμοί, εκρήξεις ήταν το καθημερινό πρόγραμμα του θαλάμου. Το έφταιγαν όλοι. Και όλα. Και τα έβαζε με όλους και με όλα. Οι άλλοι ασθενείς δυσφορούσαν και αγανακτούσαν και πολλές φορές είχαν σκεφτεί να τον χτυπήσουν. Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού τότε κατακλυζόταν από αφιερωμένες αδελφές νοσοκόμες. Μία από αυτές μπαίνει κάποια μέρα στο θάλαμο, πλησιάζει τον ασθενή αυτό και του λέει: «Επειδή πρόκειται να κάνετε κάποια εξέταση, πρέπει προηγουμένως να φάτε αυτό το γιαούρτι». Προφανώς, λόγω του δύστροπου και αντιδραστικού χαρακτήρα του, απέφευγαν τη λέξη φάρμακο και επί το εφημότερο ονόμασαν γιαούρτι, τον βαριούχο πολιτό ή κάποια άλλη ουσία. Αυτός αρνείται, βρίζει και διώχνει σκιότατα την αδελφή. Έρχεται η προϊσταμένη. Προσπαθεί να τον πείσει. Καθαρή ματαιοπονία. Εισπράττει και αυτή αρκετό ιβριολόγιο και φεύγει. Καλεί στο γραφείο της η προϊσταμένη μία νεαρότατη αδελφή, η οποία είχε ειδικό τάλαντο να μεταχειρίζεται τους δύσκολους. Της μιλά γι' αυτό τον ασθενή και της αναθέτει να τον αναλάβει, ελπίζοντας ότι ίσως αυτή τον καταφέρει. Η νεαρή αδελφή με ένα αγγελικό πρόσωπο πλησιάζει τον ασθενή και του λέει με πηγαία γλυκύτητα και καλοσύνη και με γλώσσα μελιστάλακτη: «Σας παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ, να φάτε αυτό το γιαούρτι διότι είναι αναγκαίο για την εξέταση». Αυτός τώρα, εκνευρισμένος από την τόση επιμονή των αδελφών, τη βρίζει περισσότερο και με εντονότερη φωνή από ό,τι τις προηγούμενες. Αυτή ήρεμη και ατάραχη συνεχίζει τις παρακλήσεις. Ο ασθενής εξαγριώνεται ακόμη περισσότερο. Η αδελφή δεν φεύγει. Με πολύ γλυκύτητα και καλοσύνη εξακολουθεί να παρακαλεί. Σε μια στιγμή επιχειρεί την τελική επίθεση. «Ελάτε τώρα, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ, κάντε μου τη χάρη. Ανοίξτε το στόμα σας και πάρτε την πρώτη κουτελιά». Τότε αυτός, έξαλλος και βράζοντας από θυμό, αρπάζει από τα χέρια της τον κεσέ και της τον φέρνει στο πρόσωπο. Η αδελφή, χωρίς να πει λέξη, χωρίς καν να σκυθροπάσει, φεύγει. Μετά από λίγα λεπτά, αφού πλήθηκε και καθαρίστηκε, επανέρχεται με άλλο κεσέ. Ηρεμότατη, χαμογελαστή, πλήρης γλυκύτητος, αποτείνεται πάλι στον άρρωστο. «Εσύ έκανες αυτό το οποίο ήθελες. Έκανες το δικό σου. Τώρα δεν θα κάνεις και τη δική μου τη χάρη. Δεν θα φας το γιαουρτάκι σου. Θα μου κάνεις τη χάρη. Δεν είναι έτσι? Το βλέπω ότι θα μου την κάνεις. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα μου αρνηθείς. Ξέρω. Δεν είσαι κακός. Έλα λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Άνοιξε το στόμα σου». Όλοι οι ασθενείς του θαλάμου είχαν μείνει έκθαμβοι, εμβρότητοι, εκστατικοί. Αλλά και το θηρίο υπέκυψε. Δαμάστηκε. Συγκλονισμένος και κατάπληκτος ο ασθενής, με έκδηλη ταραχή και με δάκρυα στα μάτια, ατενίζει την αδελφή και κραυγάζει με σπασμένη φωνή: «Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Είσαι άνθρωπος εσύ, λέγε μου? Είσαι άνθρωπος ή κάτι άλλο?» Από τη στιγμή εκείνη, τα πάντα αλλοιώθηκαν στην ψυχή του θηρίου. Η ζωή του μεταβλήθηκε τελείως. Έγινε άλλος άνθρωπος, έγινε αρνή του Θεού. Και ρωτώ, ποια κρατική ιδεοντολογία και καθηκοντολογία, ποιος υπαλληλικός κώδικας μπορεί να διδάξει και να εμπνεύσει αυτούς τους ηρωισμούς? Μιλώ για την αδελφή νοσοκόμου. Αυτό το άφαστο ψυχικό μεγαλείο, αυτή την υπεράνθρωπη δύναμη, αυτή την αγγελική συμπεριφορά. Ιδού σε τι πλεονεκτή εκκλησία και σε τι μειονεκτή το κράτος. Θα μπορέσουν ποτέ οι πολιτικοί μας να το καταλάβουν? Thank you.
Ο Αθανάσιος Κοταδάκης αναφέρει κάτι για τις νοσοκόμες της Ευνίκης, της αδελφότητος Ζωή, από τον Διευθυντή της Κλινικής Ευαγγελισμός, καθηγητή Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Το χρονικό ενός αγιάτρευτου γιατρού, σελίδες 327-328. Στα 40 χρόνια και πλέον που διακόνησα στον Ευαγγελισμό, μου έχει κάνει βαθύτατη εντύπωση η προσήλωση στο καθήκον μερικών αδελφών που θρησκεύονται έντονα και μερικοί περιφρονητικά τις έλεγαν θεούσες. Ο άρρωστος για αυτές ήταν ιερός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη νύχτα του φοβερού σεισμού του Φεβρουαρίου 1981, όταν καθένας έτρεχε να σώσει το σαρκείο του. Πολλές προϊστάμενες θεούσες πήγαν στο νοσοκομείο, η καθεμία στο τμήμα της, και έδιναν κουράγιο στους πανικόβλητους αρρώστους και τις διανυκτερεύουσες αδελφές. Εγώ ανήκα στους δειλούς και δεν πήγα. Έτρεξα να σώσω το σαρκείο μου. Θα προτιμούσα να είχα πάει και ας με έλεγαν θεούσο. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Κωστόφ «Το χαμόγελο του Θεού. Απλοί άνθρωποι, στήλη της Εκκλησίας», των εκδόσεων Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Προς την Ιεροσύνη. Η γιαγιά μου, γράφει ο ανιψιός του πατρός Χαρίτωνος Πνευματικάκη, από τη γέννησή του θεώρησε ορισμένα πράγματα σημάδια το Θεό για να τον υπηρετήσει. Μωρό ακόμα τον είχε ακουμπήσει φασκιωμένο στον καναπέ και αυτή μαγείρευε στην κουζίνα. Δίπλα στο θείο μου ήταν δεμένη μια γελάδα, τότε τις έβαζαν στα σπίτια. Έπεσε λοιπόν κεραυνός στη γωνία του σπιτιού, όπου ήταν ο καναπές, και τρέχει η γιαγιά μου. Και βλέπει την αγελάδα σκοτωμένη και το μωρό πεταμένο 2-3 μέτρα από τον καναπέ στο πάτωμα να κλαίει. Αλλά να μην έχει πάθει απολύτως τίποτε. Κατά τις γυμνασιακές σπουδές του στο Βάμο, 6 και 6 χιλιόμετρα πήγαινε έλα από το χωριό με τα πόδια, μια μέρα η γιαγιά δεν πρόφτασε να ζυμώσει και δεν είχε να δώσει ψωμί στο θείο μου. Το έδωσε μια δραχμή να πάρει ψωμί. Το βράδυ, αυτός γύρισε στο σπίτι και κρατούσε ένα εικονισματάκι της Παναγίας και το έδειχνε στη γιαγιά μου όλος χαρά. Το πήρα με τη δραχμή την οποία μου έδωσες κάτι να φάω. Εκείνη άρχισε να τον μαλώνει που έμεινε νηστικός όλη τη μέρα, μα εκείνος δεν την άκουγε. Κοίταζε εκστατικός την εικόνα και της έλεγε «Κοίτα μαμά, δεν είναι ωραίο. Αυτό θα το έχουμε να το βλέπουμε κάθε μέρα, είναι κάτι που θα μας μείνει. Πώς δεν έφαγα, δεν έγινε και τίποτε. Θα φάω τώρα». Από τότε προτιμούσε, φαίνεται, την βρόσιν ειν ημείς ουκ είδατε. Το φαγητό το οποίο εσείς δεν γνωρίζετε. Κατά Ιωάννη 4:32. Ο πατήρ Ιωακήμ Καραντζίδης, στη Βόρεια Καπαδοκία, ως λαϊκός, κοντά στις γεωργικές και κτηνοτροφικές, ξεκίνησε και μία εμπορική εργασία με συνεργάτη έναν καλό καρδοτούρκο, τον Μπεκίρ Αγά, και όλα πήγαιναν καλά. Το φθινόπωρο όμως του 1919, διαταγή των τουρκικών αρχών απαγόρευσε κάθε δοσοληψία με τους χριστιανούς. Ήταν το προανάκρουσμα των δεινών που περίμεναν οι Έλληνες, καθώς το κίνημα των Νεοτούρκων τάχθηκε φανερά εναντίον της συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων. Ο Μπεκίρ πρότεινε στον Ιωακήμ να μεταμφιεστεί και να προσποιηθεί τον Μουσουλμάνο για να συνεχίσουν μαζί το εμπόριο, όμως εκείνος κοφτά αρνήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. «Δεν μπορώ», είπε,
να περιπέξω τον Χριστό και τους Αγίους Πέντε Μάρτυρες, Ευγένιο, Ευστράτη, Αυξέντιο, Μαρδάριο και Ορέστη, τον οποίον τα λείψαν να είχαν στο χωριό τους. Επουδενή θέλησε να προσποιηθεί τον αλόθρησκο, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία και άρνηση της πίστεώς του. Μιμούμενος λοιπόν τους γενναιόφρονες προστάτες Αγίους του, προτίμησε να υποβληθεί στον κίνδυνο της ελλείψεως και φυλακίσεως και έτσι έμεινε συνεπής προς την χριστιανική του ιδιότητα. Από όπου κι αν πέρασε, άφησε φήμη όχι απλώς αγαθού αλλά αγίου ανθρώπου για την αγάπη και τις ελεημοσύνες του. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν έπρεπε να καταδικάσει ως αγρονόμος πριν ιερωθεί ο πατέρ Τιμόθεος Τζανής για κάποια ζημία ένα πτωχό αγρότη ή βοσκό, έβαζε μεν το κανονικό πρόστιμο αλλά το πλήρωνε ο ίδιος. Προς το τέλος της ζωής του θυμήθηκε ότι πιθανά σε κάποιον άνθρωπο είχε βάλει πρόστιμο μεγαλύτερο από ό,τι έπρεπε. Ζήτησε, έψαξε και τον βρήκε. Του έδωσε τόκους και την τιμαρυθμική προσαρμογή. Ο άνθρωπος ούτε να ακούσει δεν ήθελε, όχι να τα πάρει. Ο γέροντας τον παρακαλούσε. Τότε εκείνος τα πήρε, αλλά ήθελε να τα αφήσει στο μοναστήρι ως ελεημοσύνη. Ο γέροντας αρνείτο, ώσπου ο άνθρωπος είδε και απόειδε και έφυγε. Σκηνός του Αγίου Ιωάννου Μακρινού διέτρεξε σοβαρό ψυχικό κίνδυνο. Τον διέταξαν να λάβει μέρος στο εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο επρόκειτο την επομένη να εκπληρώσει το απέσιο και σκληρό του καθήκον. Για τον φιλάνθρωπο Σπυρίδωνα και μόνο η σκέψη ότι θα θανάτωνε άνθρωπο ήταν αφόρητη. Ήδη από την πρώτη στιγμή κατά την οποία πήγε στρατιώτης προσευχόταν και παρακαλούσε και τα πνευματικά του αδέρφια να δέονται, να μην βρεθεί ποτέ στη δεινή αυτή θέση. Έγραφε λοιπόν: «Η άκρα οικονομία του Θεού που κινεί και διευθύνει τα πάντα με έφερε και εμένα εδώ στις επιχειρήσεις για να πλησιάσω περισσότερο το Χριστό. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πάνω σε επιχείρηση. Βρε αδελφές μου, σας παρακαλώ, πέστε και στην Ισμήνη, οικετεύσατε το Χριστό να μην επιτρέψει να βρεθώ σε μάχη, διότι χάνω το παν. Όσο κακή παρανόηση και να έχουν κάνει οι συμμορίτες, είναι συνάνθρωποι μας, εικόνες του Θεού. Και πρέπει να τους συγχωρήσουμε. Ο Χριστός μας είπε, πας ανθρωποκτόνος, ουκ έχει ζωή αιώνιον. Για σκέψου». Ο πόνος του λοιπόν ήταν ανυπόφορος όταν έλαβε τη διαταγή. Και βρέθηκε σαν διέξοδο. Τα συγκρουόμενα καθήκοντα δημιουργούσαν μέσα του σεισμό. Σημειωτέων ότι ο φόνος είναι κόλλημα ιεροσύνης. Ρίχτηκε στην προσευχή, στο μόνο του καταφύγιο. Έφυγε από το αντίσκηνο και ως στρωθείον επιδόματος διανυκτέρευσε γονατιστός μέσα στο αυτοκίνητο. Το όχημα αυτό πολλάκις είχε ακούσει τους στεναγμούς και τις εικεσίες του και είχε καταστεί σκήνομα ουράνιο και τόπος θείας συνομιλίας. Εκεί λοιπόν, θρηνώντας όλη τη νύχτα, απέθεσε την αγωνία του στα πόδια του Χριστού και γεννόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο. Με κατόδυνη καρδιά ανέφερε δεήσιστε και οικετηρίας προς τον δυνάμενον σώζην αυτών εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων. Η χαραυγή τον βρήκε ακόμη γονατιστό αλλά παρηγορημένο και στερεωμένο στην ελπίδα της πίστεως. Και πράγματι,
Ο φιλάγαθος Θεός δέχτηκε τα δάκρυα και την κραυγή του πιστού δούλου του. Πολύ πρωί τον κάλεσε ο διοικητής του και συγκινημένος του είπε: «Απόψε στον ύπνο με ενοχλήθηκα πολύ εξαιτία σου. Άκουσα φωνή που με έλεγε ότι πρόκειται να γίνεις ιερεύς. Γι' αυτό απαλλάσσεσαι από το εκτελεστικό». Ο Σπυρίδων, που δεν είχε αποφασίσει ακόμη να ιερωθεί, τάχασε. Δεν έβρισκε λόγους να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Η χαρά και η συγκίνησή του για την άμεση επέμβαση του Θεού έγιναν πηγή δοξολογίας. Μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ευχαριστούσε τον Κύριο για την ιδιαίτερη εκείνη εύνοιά του, αλλά και για την όλη προστασία του κατά το διάστημα της επιστρατεύσεώς του. Έλεγε: «Με φύλαξε ο Θεός και δεν έριξα ούτε σφαίρα». Φιλοξενία. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Σε ένα μικρό σταθμό περιμέναμε το τρένο. Παρατήρησα μία γριά χωριάτισα δίπλα στις ράγες. Μαραμένο γέρικο πρόσωπο, όμως φωτισμένο με εκείνο το παράξενο μυστηριώδες φως, το οποίο συχνά παρατηρείται στα πρόσωπα πνευματικών ανθρώπων. Τη ρώτησα: «Ποιον περιμένεις, αδελφή?» «Όποιον μου στείλει ο Κύριος», είπε εκείνη. Από τη συζήτηση που ακολούθησε μάθαμε ότι κάθε μέρα ερχόταν στο σταθμό για να δει αν θα υπάρξει κάποιος φτωχός ταξιδιώτης που να χρειάζεται ψωμί και κλίνη. Και όταν τύχει κάποιος τέτοιος, τον δεχόταν με χαρά σαν από τον Κύριο σταλμένο και τον πήγαινε σπίτι της που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο πιο μακριά. Ακόμα καταλάβαμε από τη συζήτηση εκείνη ότι διάβαζε την Αγία Γραφή, πήγαινε στην εκκλησία, στις λειτουργίες, νήστευε και κρατούσε όλο τον νόμο του Θεού. Οι γείτονές της ύστερα μας είπαν ότι αυτή η γυναίκα ήταν πραγματική Αγία. Στο τέλος εγώ προσπάθησα να την πενέψω, να πενέψω την ευαγγελική της φιλοξενία. Όμως πριν τελειώσω, εκείνη αναστέναξε και είπε: «Μα δεν είμαστε εμείς οι φιλοξενούμενοι του κάθε μέρα σε ολόκληρη τη ζωή?» Και δάκρυα έλαμψαν στα μάτια της. Αναφέρει ο Αθανάσιος Κοταδάκης. «Τον παππού μου», γράφει ο γιος του αδερφού του Δημήτρη, του πατρός Χαρίτωνος Πνευματικάκη, ανιψιός του, «διέκρινε η απεριόριστη φιλοξενία, ειδικά σε δύσκολους καιρούς. Άνθρωποι που τώρα συναντώ δακρύζουν και μου λένε πώς τους έδειχνε το πιθάρι με το τυρί, την τάβλα με το ψωμί, τις ελιές, το βαρέλι με το κρασί και τους έλεγε να έρχονται όποτε θέλουν, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, σαν αφεντικά να τρώνε και να κοιμούνται». Ένας δικηγόρος μου είπε: «Στην κατοχή θα πέθανα από την πείνα. Πήγα στον παππού σου και ενώ ήμασταν 6, την πρώτη μέρα βλέπω τη γιαγιά σου να βάζει 8 πιάτα στο τραπέζι. Της λέω: «Θεία, κάνεις λάθος». Μου λέει: «Το ξέρω, παιδί μου, μπορεί όμως να έρθει κανένας μουσαφύρης». Και πράγματι, σε λίγο έρχονται άλλοι δύο που, όπως διαπίστωσα αργότερα, έρχονταν καθημερινώς, όλος τυχαίως, την ώρα του φαγητού. Πολλές φορές έρχονταν περισσότεροι. Αυτός ο θησαυρός της απλόχερης αγάπης θα αποτελέσει βασικό στοιχείο και της δικής του ζωής στον ιερό χώρο στον οποίο θα κληθεί να διακονήσει. Κρίνουμε σκόπιμο να αναγράψουμε στην ενότητα αυτή τη θέση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου για την ελεημοσύνη. «Καρδιά ελεήμων» είναι να καίγεται η καρδιά για όλη την κτήση, δηλαδή για τους ανθρώπους και τα όρνια και τα ζώα και τους δαίμονες και για κάθε κτίσμα, από την ενθύμηση και τη θεωρία των οποίων τρέχουν δάκρυα τα μάτια και από την πολύ συμπάθεια και ελεημοσύνη
Μικραίνει η καρδιά του Ελέμονα και δεν μπορεί να υποφέρει ή να δει ή να ακούσει κάποια βλάβη ή ότι έγινε κάποιο λυπηρό στην κτήση. Και γι' αυτό και για τα άλογα ζώα και για τους εχθρούς της αλήθειας και για όσους τον βλάπτουν εύχεται κάθε ώρα με δάκρυα να τους φυλάξει ο Θεός και να τους ελεήσει. Επίσης εύχεται και για τα ερπετά εξαιτίας της πολύς του ελεημοσύνης η οποία κινείται στην καρδιά του αμέτρως καθομοίωση του Θεού. Ακούσατε την εκπομπή «Το χαμόγελο του Θεού». Απλοί άνθρωποι, στήλη της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλβελάκη. Thank you.